Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα χρυσά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ θα υποδεχθεί αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Η εθνική ομάδα των νέων ανδρών είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της, καθώς επικράτησε του Ισραήλ στο τελικό του Ευρωπαϊκού που έγινε στην Κρήτη. Άλλη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ πρόσθεσαν τα παλικάρια του Ηλία Παπαθεοδόρου, που έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξήχθη στην Κρήτη. Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα του αγώνα, η Γαλανόλευκη βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι και με τη βοήθεια του κόσμου έφτασε στο τελικό 65-56, με την Ελλάδα να κατακτά τον 10ο χρυσό τίτλο της σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής. Ο Κόνιαρης με 15 πόντους, με 5 στα 10 τρίποντα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με double-double, 10 πόντους, 10 rebound, ήταν οι κορυφαίοι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Οι πανηγυρισμοί, όπως ήταν φυσικό, συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια με τον Ηλία Παπαθεοδόρου και τους συνεργάτες του να τους περιμένει μια πρόσμενη έκπληξη. Τα χρυσά παιδιά του Ηλία Παπαθεοδόρου έδωσαν συνέχεια στους πανηγυρισμούς και στο πούλμαν της ομάδας, αποθεώνοντας όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών έδωσε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην κορυφή της Ευρώπης χάρη στα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Νέων Ανδρών. Το μέλλον της χώρας δίνει τις δικές του απαντήσεις, βροντοφωνάζοντας πως η Ελλάδα μπορεί να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για να προχωρήσει μπροστά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους προπονητές τους, την Ομοσπονδία και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην τεράστια αυτή επιτυχία, καταλήγει ο Υφυπουργός Αθλητισμού.